Λέω να αρχίσουμε την κουβέντα μας από την κατάσταση που βιώνει σήμερα ένας νεολαίος. Δηλαδή, το κάνω πιο συγκεκριμένο. Τι σημαίνει κάποιος σήμερα μαθητής, φοιτητής, νέος εργαζόμενος ή να ψάχνει για δουλειά. Νομίζω ότι η σημερινή συγκυρία για τους νέους ανθρώπους είναι σίγουρα η πιο σκληρή των τελευταίων δεκαετιών. Και δεν είναι άδικος και ανεδαφικός ο ισχυρισμός που λέει ότι για το σχέδιο των κυρίαρχων αυτή τη στιγμή η σημερινή νέα γενιά είναι μια χαμένη γενιά. Βέβαια, αυτή τη συνθήκη εμείς καλούμαστε να ανατρέψουμε, γιατί ακριβώς ένας μαθητής σήμερα ζει σε ένα σχολείο στο οποίο βιώνει αποκλεισμούς από τη γνώση, αποκλεισμούς από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε ένα σχολείο που συνεχώς συντατικοποιείται και προφανώς αυτό του μειώνει πάρα πολύ το ζωτικό χώρο για να μπορέσει να αναπτύξει πολύ πλευρά την προσωπικότητά του. Αντίστοιχα, ένας νέος φοιτητής σήμερα ζει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο οικονομικά σπαγκαλίζεται, εντατικοποιείται και αυτό, αυταρχικοποιούνται οι δομές στο εσωτερικό του, έχει συνεχώς όλο και λιγότερο λόγο για το τι συμβαίνει στο κοινωνικό του χώρο που είναι το πανεπιστήμιο. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους σήμερα είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Ανεργία η οποία έχει φτάσει σε κριτικά ποσοστά. Δυστυχώς πολλές φορές η μεγάλη αυτή ανεργία για τους νέους ανθρώπους εκλαμβάνεται από τους ίδιους τους νέους ως προσωπική τους αποτυχία, ότι δηλαδή δεν είναι οι ίδιοι αρκετά εκπαιδευμένοι, αρκετά ικανοί ώστε να βρουν δουλειά. Και αυτό ενδεχομένως να τους δίνει μια κατεύθυνση εσωστρέφειας. Βέβαια, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία είναι να αντιληφθούμε και εμείς, αλλά και συνολικά και οι νέοι άνθρωποι, ότι η βασική ιδέα για την τρομακτική ενεργεία σήμερα είναι οι μνημονιακές πολιτικές, είναι η πολιτική που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Και άρα, λοιπόν, ο δικός μας χρέος της γενιάς μας είναι το πώς θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική και το πώς θα μπορέσουμε να ανοίξουμε διεξόδους για τις δικές μας ανάγκες και τις δικές μας επιθυμίες. Το πρόβλημα αυτή ποιο είναι, μια και έθεσε ήδη το πρόβλημα, το πολιτικό ζήτημα. Γενικά μιλώντας, κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από τα κινήματά της. Άρα αυτό επιδρά καθοριστικά και στην νεολαία. Πριν από πάνω από 40 χρόνια πια υπήρχε το Πολυτεχνείο, όπου η νεολαία έπαιξε ένα πρωτοποριακό ρόλο στο τότε λαϊκό και μαζικό κίνημα. Σήμερα, σε συνθήκες κινηματικής, θα έλεγα, νηνεμίας, όπου υπάρχουν μόνο εξαιρέσεις όπως είναι οι σκουριές ή οι καθαρίστριες. Πώς αυτό επιδρά πάνω στην πολιτικοποίηση της νεολαίας? Καταρχήν, νομίζω ότι η σημερινή νέα γενιά, αν μιλάμε για αυτούς που είναι από 18 έως 30, ας πούμε, είναι μια γενιά η οποία έχει παραστάσεις κινημάτων και παραστάσεις σκληρών, ας πούμε, κοινωνικών συγκρούσεων. Είτε αρχίζοντας από το άρθρο 16, περνώντας το Δεκέμβρη του 8, στο κίνημα των Πλατιών, που νομίζω είναι ένα πολύ εμβληματικό κίνημα, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, ας πούμε, της πολιτικής κατάστασης και της κοινωνικής στην Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο ακόμα και το κίνημα της ΕΡΤ και πάλι λέγοντας. Άρα, νομίζω ότι αυτή η γενιά έχει παραστάσεις κινημάτων και έχει εμπλακεί μέσα αυτά τα κινήματα. Και μάλιστα νομίζω ότι έχει εμπλακεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παίξει καθοριστικό ρόλο για την πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα. Απονομοποιήθηκε η πολιτική των μνημονίων, τότε που λέγανε όλοι ότι ναι, μεν τα μέτρα είναι σκληρά, αλλά είναι αναγκαία. Μετά το κίνημα των Πλατιών, κανείς πλέον δεν το ισχυριζόταν αυτό. Έπεσαν κυβερνήσεις. Και όλα αυτά πρέπει να το βλέπουμε υπό το πρίσμα ότι είχαν να κάνουν απέναντι σε ένα κράτος και απέναντι σε ένα κράτος και μια κυβέρνηση η οποία ήταν φοβερά αυταρχική. Η μόνη της απάντηση ήταν η καταστολή απέναντι σε αυτά τα κινήματα. Και νομίζω ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα κινήματα, αν τους συνδέει ένα κοινό νήμα, είναι ένα αφενός αίτημα συνολικής αμφισβήτησης απέναντι στο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης το οποίο προωθούσαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών με τις πολιτικές τους, αλλά και ένα αίτημα για πιο αδιαμεσολάβητη δράση και διαβούλευση. Ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι κινήθηκαν και τα κινήματα των προηγούμενων ετών. Είναι νομίζω σωστό το ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια ύφεση των κινημάτων και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και σε μια, ας πούμε, πιο μικρή κινηματική κινητικότητα των νέων ανθρώπων. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα, εκτός του ότι ζουν σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο καθημερινότητας, ακριβώς λόγω των προβλημάτων που περιγράψαμε πριν, ζουν και σε μια κατάσταση που πλέον το μνημόνιο φαίνεται σε επίπεδο κοινωνίας να παίρνει μόνιμα χαρακτηριστικά, να παίρνει μόνιμα καθεστώτους. Αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη επίδραση και στην ψυχολογία, αλλά πολύ περισσότερο και στο πώς αντιλαμβάνονται την καθημερινότητά τους και το πώς μπορούν να αλλάξουν αυτοί. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς αυτή την κατάσταση ύφεσης του κοινωνικού, η οποία έχει επιτελεστεί, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε. Θα μπορέσουμε δηλαδή να κεντρήσουμε και εμείς ως οργανωμένο πολιτικό υποκείμενο το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για να βγουν από το σπίτι τους, να μπορέσει ξανά ο λαϊκός παράγοντας με προμετωπίδα, ας πούμε, τους νέους ανθρώπους να δημιουργήσει εξελίξεις και να βάλει μπροστά το αίτημα για πολιτική ανατροπή σήμερα, το αίτημα για μια άλλη κοινωνία, για μια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, για άλλες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Τι σημαίνει το προβλήμα εδώ, θα σου λέει κάποιος, ότι δυστυχώς δεν είναι μόνο η αριστερά, η νεολαία της που παρεμβαίνει, παρεμβαίνουν και άλλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια η έκρηξη των ποσοστών της Χρυσής Αυγής σήμαινε και κάτι πολύ ανησυχητικό. Μια διείσδυση φασιστικών αντιλήψεων μέσα στα σχολεία. Σε αυτό το ανησυχητικό γεγονός, ποια είναι η δική σου αίσθηση, η δική σου γνώμη?
Νομίζω ότι το φαινόμενο του φασισμού είναι προφανώς πάρα πολύ ανησυχητικό. Βέβαια, η εξάπλωση του φασισμού στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο ένα φυσικό επόμενο της κρίσης και της ανέχειας που βιώνει ο κόσμος. Νομίζω ότι πατάει πάνω σε ρατσιστικά, ξενοφοβικά, ομοφοβικά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Πολύ περισσότερο, αυτό δημιουργήθηκε και ένα έδαφος από την πλευρά του κράτους και των κυβερνήσεων για να μπορέσει να εγκαθιδρυθεί αυτή η αφήγηση του φασισμού. Όταν, ας πούμε, από επίσημα χείλη της κυβέρνησης λέγανε ότι για την ανεργία ευθύνονται οι μετανάστες. Όταν, για παράδειγμα, ο πρώην Υπουργός Υγείας, που τώρα είναι Υπουργός Παιδείας, ο κ. Λοβέρδος, έκανε μια εκστρατεία διαπόμπευσης των ερωθετικών γυναικών, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Σαμαράς έλεγε πριν από χρόνια ότι θα πρέπει να επανακαταλάβουμε τις πόλεις μας, όλα αυτά δημιουργούν μια αφήγηση, η οποία ακριβώς όταν συνοδεύεται και από εύκολες αφηγήσεις συνωμοσιακού τύπου, ας πούμε, και πατώντας σε κάποια υπαρκτές τάσεις εντός της ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτές που περιέγραψα πριν, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ρεύμα κοινωνικό απέναντι στον φασισμό. Επίσης, φαίνεται ότι ένας αποκλειστικά και μόνο ένας θεσμικός αντιφασισμός με διώξεις, είτε είναι προσχηματικές είτε όχι, δεν μπορεί να απαντήσει στο ζήτημα του φασισμού. Είναι πολύ κρίσιμο, νομίζω, το πώς θα καταφέρουν να μειώσουν το ζωτικό χώρο, ειδικά στους μαθητές και στους νέους ανθρώπους, ειδικά στους των λαϊκών στρωμάτων που έχουν μια μεγαλύτερη, ας πούμε, τάση να οικειοποιούνται αυτές τις αφηγήσεις και αυτές τις πρακτικές. Και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει τελικά να μπει ένα πάτος σε αυτή την πορεία, ας πούμε, εξάπλωση του φασιστικού φαινομένου, είναι από τη μία το πώς θα καταφέρουμε να δομούμε σχέσεις μεταξύ μας, οι οποίες να βασίζονται πάνω στην αξία της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ισότητας, ώστε τελικά όλη αυτή η φασιστική αφήγηση να μπορεί να βρίσκει ευηκότητα. Αλλά πολύ περισσότερο το πώς θα ιτηθεί και αυτή η πολιτική της λιτότητας η οποία εφαρμόζεται σήμερα, η οποία δημιουργεί μια λογική κοινωνικού αυτοματισμού, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και μπορεί να καταλήξει, ας πούμε, να βλέπουμε και φαινόμενα κανιβαλισμού εντός ελληνικής κοινωνίας. Και σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι ο φασισμός στρέφεται με αυτή τη διαδικασία. Και άρα είναι πολύ σημαντικό το πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε ένα στόπ σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο έχει βρει τα τελευταία 2-3 χρόνια ένα μαζικό ακροατήριο και μελών και ανθρώπων που ενδιαφέρονται. Έχει κανείς την αίσθηση όταν κοιτάζει την νεολαία του ότι υπάρχει μια αντιστοιχία. Δηλαδή δεν έχει η ίδια η νεολαία τέτοια έκρηξη όσο ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κοιτώντας από αυτά στις φυσικές εκλογές, δεν αντιστοιχούν με το εκλογικό ποσό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς σημαίνει? Νομίζω καταρχήν ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός και πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι είναι ακόμα της αριστεράς, που παλιότερα, όντας ένα μειοψηφικό ρεύμα εντός της κοινωνίας, κατάφερε να δημιουργεί παιδεία της δικής του ηγεμονίας εκεί και σε ζητήματα που είναι σκληρά μειοψηφικά, όπως είναι το μεταναστευτικό κτλ. Και νομίζω ότι πάνω ακριβώς σε αυτά τα πεδία κατάφερε και πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να δημιουργήσει μια εναλλακτική αφήγηση για την πραγματικότητα σήμερα και να θέσει, ας πούμε, το ζήτημα της κυβερνητικής εξουσίας και το πώς μπορεί η αριστερά να πάει σε σχέση με αυτό. Το γιατί αυτό δεν μεταφράζεται σε μια αντίστοιχη, ας πούμε, γραμμικού τύπου οργανωτική ανάπτυξη νεολαίας, νομίζω ότι είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Αφενός, οι νέοι άνθρωποι σήμερα, σε σχέση, ας πούμε, με τους σημερινούς 40-50 άριδες, δεν έχουν τις παραστάσεις της οργανωμένης πολιτικής παρέμβασης. Ακριβώς επειδή, αν δούμε την περίοδο της μεταπολίτευσης, μαζικές οργανώσεις νεολαίας της αριστεράς, οι σημερινοί 50 άριδες έχουν αυτές τις παραστάσεις. Και άρα, λοιπόν, όταν βλέπουν ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι ελπιδοφόρο, είναι μαζικό, ένα κόμμα το οποίο είναι. Η ταυτότητά του έχει χτιστεί στη βάση της αντίθεσης με αυτού του πολιτικού συστήματος έως σήμερα, μπορούν εύκολα να εμπνευστούν από αυτό και να μπουν στις γραμμές τους και να παλέψουν. Κατά αντίστοιχο, δεν υπάρχει στην νεολαία. Και νομίζω ότι και τα κινήματα του τελευταίου διαστήματος που συζητούσαμε πριν, στα οποία ενεπλάκησε η νεολαία, είχαν μέσα το χαρακτηριστικό, ας πούμε, της φοβικότητας απέναντι στα κόμματα. Μην ξεχνάμε ότι το Σύνταγμα ξεκίνησε την πρώτη μέρα έχοντας ένα, ας πούμε, απολύτικο πλαίσιο. Μια εχθρική στάση απέναντι στα σωματεία, μια πολύ εχθρική στάση απέναντι στα πολιτικά κόμματα, όμως αυτό στην εξέλιξη του άλλαξε. Και άλλαξε γιατί ακριβώς η αριστερά υπήρξε εκεί μέσα, παρενέβη μέσα σε αυτό το κίνημα, όχι σε μια λογική του να το καπελώσει, όχι σε μια λογική του να φορέσει, ας πούμε, το δικό της πολιτικό σχέδιο, αλλά σεβόμενη ακριβώς τις διαδικασίες και τον διαμεσολάβητο τρόπο με τον οποίο συζητούσε, κατάφερε να δώσει μια κατεύθυνση στο κίνημα. Κατάφερε μετά από μερικές μέρες να έρχονται σωματεία και να κάνουν τοποθετήσεις, κατάφερε τελικά να νομιμοποιήσει εκ νέου την έννοια, ας πούμε, της συλλογικής οργάνωσης και της συλλογικής πάλης. Πρέπει να δούμε επίσης τα στοιχεία της βιοπολιτικής τα οποία υφίσταται την νεολαία σήμερα, που είναι ακριβώς λόγω της ανεργίας, ακριβώς λόγω των πάρα πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ασφυκτικό ψυχολογικό πλαίσιο για τους ίδιους, και το οποίο, έχοντας, ας πούμε, ζώντας
και στα πλαίσια ενός κράτους το οποίο δεν ενσωματώνει τίποτα, το οποίο δεν δείχνει τη διάθεση ούτε να συνενέσει, ούτε να συνδιαλλαγεί, ούτε να διαβουλευθεί με αυτούς τους οποίους καταπιέζονται σήμερα, βάζουν ένα ερώτημα το κατά πόσο η κομματική οργάνωση, το κομματικό φαινόμενο μπορεί σήμερα να αποτελεί ένα χρήσιμο όχημα για να λύσουν τα δικά τους τα προβλήματα. Προφανώς εμείς θεωρούμε ότι ακόμα οι οργανωμένοι πάλι, η συλλογικότητα πολύ περισσότερο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας διαδικασίας κοινωνικού μετασχηματισμού. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας διαδικασίας ανατροπής σημερινής κατάστασης και δόμησης ενός άλλου κοινωνικού μοντέλου. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα πρέπει και η οργάνωση νεολαίας και ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά να προσπαθήσουν να δείξουν στον κόσμο ότι δεν είναι μία από τα ίδια, ότι δεν είναι ένα ακόμα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία απλά για το ίδιο, αλλά πολύ περισσότερο ότι διεκδικεί την εξουσία για να καταφέρει αυτή την πράγμα να τη δώσει στον κόσμο. Να καταφέρει να δημιουργήσει παιδεία παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα και των νέων ανθρώπων, να καταφέρει να. Γιατί στην πραγματικότητα το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν σε αυτό δεν πρωταγωνιστήσουν οι ίδιες κοινωνικές δυνάμεις που οι οποίες θέλει να εκπροσωπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν οι κοινωνικές δυνάμεις αυτές δεν βγουν στο προσκήνιο και προσπαθήσουν ουσιαστικά να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά είναι το πρόβλημα εδώ πέρα, θα σου λέει κανείς ότι εντάξει, αλλά κοιτώντας τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων, η ΔΑΠ σταθερά είναι πρώτη δύναμη. Mm-hmm. Και κάποιες δυνάμεις αυξάνονται. Σε αντίθεση, δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι ακριβώς με βάση αυτό που λέγα στην πρώτη ερώτηση, δηλαδή ότι το ζήτημα της ανεργίας πολλές φορές εσωτερικεύεται από τους νέους ανθρώπους ως προσωπικό τους πρόβλημα και ότι είναι η ίδια αιτία, ας πούμε. Αυτό δημιουργεί και μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς αντιλαμβάνονται την καθημερινότητα τους μέσα στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς, οι φοιτητές σήμερα στην πλειοψηφία τους έχουν ενσωματώσει τη λογική της ιδιώτευσης, τη λογική, ας πούμε, του ατομικού δρόμου, που αυτό το πράγμα είναι, κατά τη γνώμη μου, μια ιδεολογική νίκη της ΔΑΠ μέσα από πανεπιστήμια. Δηλαδή, η λογική ότι είσαι μόνος σου, ότι καλείσαι αποκλειστικά για τον εαυτό σου να μαζέψει δεξιότητες και πτυχία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ώστε να μπορέσει τελικά μόνο σου να ανταπεξέλθει σε αυτό. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αποχή από τους φοιτητές επί των συλλογικών διαδικασιών του φοιτητικού κινήματος. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι πλέον έχει αποδιαρθρωθεί τελείως η υλική βάση πάνω στην οποία συγκροτείται το φοιτητικό κίνημα. Πλέον δεν υπάρχει συνδιοίκηση. Κανένα αίτημα, π.χ. για δωρεάν συγγράμματα, για δωρεάν συζήτηση, δεν ικανοποιείται από την κυβέρνηση. Και άρα νομίζω ότι και το φοιτητικό κίνημα το ίδιο πρέπει να περάσει σε μια νέα φάση. Σε μια νέα φάση στην οποία δεν θα ακολουθεί το κλασικό, ας πούμε, μότο το οποίο είχαμε το προηγούμενο διάστημα, που έλεγε ότι συγκροτώ ένα κίνημα στη βάση ενός αιτήματος το οποίο το καταθέτω στο κράτος και απαιτώ να μου το ικανοποιήσει, γιατί ακριβώς δεν ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να πει ότι στο βαθμό που αυτά τα αιτήματα δεν ικανοποιούνται, εμείς δεν θα αφήσουμε το πανεπιστήμιο να οδηγηθεί στην παρακμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε στη συζήτηση μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά πολύ περισσότερο με υλικούς όρους, μέσα από αυτοοργανωμένες διαδικασίες, μέσα από τέτοια εγχειρήματα, για να αναδείξουμε το πανεπιστήμιο των αναγκών μας. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν θα υπάρχει και δεν θα δουλεύει αποκλειστικά και μόνο για να μπορεί να ικανοποιεί, ας πούμε, τα αιτήματα της αγοράς εργασίας, αλλά για να πολύ μπορεί περισσότερο να λύνει τα προβλήματα της κοινωνίας. Σε μια χώρα στην οποία έχουμε διατροφική κρίση, το πανεπιστήμιο, ας πούμε, το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, πρέπει να φωνήσει μια μελέτη σε σχέση με αυτό, κάτι το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Και είναι αποτέλεσμα πολύ περισσότερο, ας πούμε, της πολιτικής που εφαρμόζεται σε σχέση με την παιδεία. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή σε κεντρικό επίπεδο, τότε όλη η συζήτηση στο ιστορικό του πανεπιστήμιου θα αλλάξει. Και θα αλλάξει πολύ περισσότερο και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τις συλλογικές διαδικασίες οι φοιτητές. Ένα κομμάτι της ερώτησής σου αναφερόταν σε μια μικρή ανόδο που ενδεχομένως καταγράφει φανταστική. Νομίζω ότι εκτός το ότι τους διακατέχει μια συνέπεια στην παρέμβασή τους των τελευταίων πολλών χρόνων, ένα άλλο πολύ νομίζω ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η πανσπουδαστική καταγράφει άνοδο στις φοιτητικές εκλογές όποτε το φοιτητικό κίνημα είναι σε ύφεση. Όποτε το φοιτητικό κίνημα ουσιαστικά δεν βγαίνει στο προσκήνιο. Αυτό γιατί θεωρώ ότι και η ίδια πανσπουδαστική έχει ενσωματώσει σε έναν βαθμό στην παρέμβασή της μία λογική διαφύλαξη, ας πούμε, της ομαλότητας και της καθημερινότητας, ας πούμε, εντός του πανεπιστημίου. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχή της χρονιάς, όπου είχε προκύψει το ζήτημα των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, η πανεπιστημιακή ήταν αυτή η οποία εισηγούνταν στις γενικές συνελεύσεις το να κλείσει αυτό το κίνημα και να ανοίξουν οι σχολές. Και νομίζω ότι σε έναν βαθμό αυτό καρπώθηκε πολιτικά. Αν θέλουμε και να δούμε, νομίζω ότι με αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά εκφράστηκε ένας κόσμος που παλιότερα ενδεχομένως να εκφραζόταν μέσω της ΠΑΣΠ.
Βέβαια, αυτό για μας δεν είναι μια φυσικαστική αφήγηση. Δεν είναι κάτι το οποίο μας λέει ότι εντάξει, αφού δεν υπάρχει κίνημα, δεν μπορούμε να ανεβαίνουμε. Ακριβώς εκεί θα πρέπει να μετρηθούμε κι εμείς. Στο βαθμό δηλαδή που δεν υπάρχουν κινηματικές διαδικασίες, το πώς θα μπορούμε να τις πυροδοτούμε και το πώς θα μπορούμε όλο και περισσότερο να πείθουμε κόσμο για να στρατεύεται σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι τόσο δύσκολη συνολικά η κοινωνική συγκυρία στην οποία ζούμε, θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς μια πολύ πιο εξειδικευμένη συζήτηση για το πώς μπορεί η ριζοσπαστική αριστερά μέσα στις σχολές σήμερα να καταφέρει να δίνει διεξόδους στους φοιτητές, να καταφέρει να δημιουργεί και πάλι πεδία επανοικιοποίησης του συλλογικού. Στο κείμενο που βάλατε του συνεδρίου σας που έγινε τον Δεκέμβρη του 2013, μιλάτε για αυτόνομη οργάνωση νεολαίας. Η ερώτηση είναι τι σημαίνει αυτόνομη οργάνωση νεολαίας σε σχέση με το κόμμα. Νομίζω ότι για μας και στην ανάλυση μας σε επίπεδο κοινωνίας, η νεολαία αποτελεί μια αυτόνομη κοινωνική κατηγορία. Και αποτελεί μια αυτόνομη κοινωνική κατηγορία γιατί ακριβώς έχει διακριτά προβλήματα και διακριτές δυνατότητες σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Διακριτά προβλήματα γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η νεολαία, στην νεολαία το ποσοστό της ανεργίας είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με υπόλοιπες κοινωνικές κατηγορίες. Βλέπουμε ότι η νεολαία ως πεδίο αποτελούσε για τους κυρίαρχους ένα πεδίο εισαγωγής ενός νέου μοντέλου εργασίας κοινωνικής οργάνωσης, τα προγράμματα επισφάλειας, γενικά η επισφαλής εργασία, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, πρώτα απ' όλα εφαρμόστηκαν στους νέους ανθρώπους. Και προφανώς σε μια κατεύθυνση να γενικευθεί ως ένα μοντέλο οργάνωσης εργασίας. Άρα λοιπόν, ένα στοιχείο είναι αυτό, δηλαδή τα διακριτά προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Το άλλο στοιχείο είναι οι διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες τις οποίες έχει. Είναι τελείως διαφορετική η καθημερινότητα και η σκέψη ενός νέου ανθρώπου από ότι ενός μεγαλύτερου, προφανώς. Είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να παρεμβαίνει σε αυτή. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, ειδικά επειδή βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, σε μια ιστορική συγκυρία και για την αριστερά αλλά και για την κοινωνία, το πώς θα καταφέρουμε να έχουμε μια αυτόνομη στρατηγική για την νεολαία, που νομίζω θα παίξει πολύ κομβικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού και της κυβέρνησης αριστεράς ως ένα πολύ κομβικό στάδιο μέσα στη διαδικασία. Εδώ, μια και ανέφερε την κυβέρνηση αριστεράς και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν τα πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν έτσι όπως πηγαίνουν, κατά πάσα πιθανότητα θα θέλει κάποια στιγμή να φτιάξει την πρώτη κυβέρνηση αριστεράς στην Ελλάδα. Τώρα, το ερώτημα είναι ποια θα είναι η σχέση σε σχέση με αυτά που έλεγε η αυτονομία της νεολαίας, της νεολαίας με μια κυβέρνηση αριστεράς. Τι θα έχει. Τι ακριβώς θα κάνει, απλώς θα βοηθάει, ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος της. Όχι, δεν. Ακριβώς επειδή επιλέγουμε να έχουμε μια αυτόνομη στρατηγική σε επίπεδο νεολαίας, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι και σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση της αριστεράς η οργάνωση νεολαίας πρέπει να είναι απλά ένας υποστηρικτικός μηχανισμός. Πολύ περισσότερο θα πρέπει να είναι εκείνο το υποκείμενο το οποίο θα ανοίγει την κουβέντα για τα διακριτά ζητήματα της νεολαίας και θα τα ιεραρχεί ψηλά, θα προσπαθεί να δίνει δηλαδή ένα νεολαίστικο στίγμα στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθεί να δημιουργεί δομές και χώρους στους οποίους να αξιοποιούνται όλο αυτό το γνωσιακό και πολιτιστικό κεφάλαιο το οποίο έχει συσσωρεύσει η νέα γενιά τα τελευταία χρόνια και το οποίο σήμερα μείνει αναξιοποιητό. Και πολύ περισσότερο θα μπορεί να είναι εκείνη η οργάνωση η οποία θα παρακινεί τον κόσμο να βγαίνει στον δρόμο, να διεκδικεί, να πιέζει ενδεχομένως, αλλά πολύ περισσότερο να στηρίζει κιόλας τις μεγάλες τομές στις οποίες θα έρθει να εφαρμόσει η κυβέρνηση της αριστεράς. Γιατί πραγματικά, αν δούμε και την πανευρωπαϊκή παγκόσμια συγκυρία, αυτό είναι κάτι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο δηλαδή το πώς το κίνημα, όπως το λέγα και πριν, θα είναι παρόν και θα μπορέσει να δημιουργεί μοχλούς πίεσης σε όλες αυτές τις μάχες που έχει να δώσει, ας πούμε, μια κυβέρνηση αριστεράς. Και η νεολαία και ως κοινωνική κατηγορία, αλλά και μια αυτόνομη οργάνωση νεολαίας, η οποία θα δουλέψει σε αυτήν την κατεύθυνση, έχει πολύ κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, η νεολαία, ως μια οργάνωση νεολαίας, ιστορικά νομίζω αποδεικνύονταν πάντα ότι έχει και μπορεί να βάλει πολλά στοιχεία καινοτομίας, ακόμα και στην πολιτική. Και νομίζω ότι και για μας αυτό είναι ένα στοίχημα. Δηλαδή, ακριβώς επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει κρίση του κομματικού φαινομένου, υπάρχει μια κρίση εκπροσώπησης των κομμάτων, ας πούμε, σε σχέση με την νεολαία σήμερα, είναι πολύ κρίσιμο το πώς θα καταφέρουμε να απαντήσουμε σε αυτή. Δηλαδή, το πώς θα καταφέρουμε να δομήσουμε μια οργάνωση η οποία να κυοφορεί το νέο, η οποία θα καταφέρει να σπάσει, ας πούμε, αυτή την αντίληψη που υπάρχει από την νεολαία σε σχέση με τα κόμματα, ακριβώς επειδή θα δείχνει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς επειδή θα δείχνει ότι δεν θα είναι μια οργάνωση νεολαίας όπως μας είχαν συνηθίσει προηγούμενες κυβερνητικές οργανώσεις, που λέει ότι αν θέλεις να βρεις δουλειά πρέπει να έρθεις σε μένα. Εμείς δεν θα επιλέξουμε και δεν θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να στρατευτεί σε εμάς σε μια τέτοια λογική, αλλά πολύ περισσότερο θέλουμε να δείξουμε ότι
οι αξίες, οι δικές μας αξίες αριστεράς, η αξία δηλαδή της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της διεκδίκησης, μπορούν σήμερα να πετυχαίνουν νίκες και μπορούν πολύ περισσότερο σήμερα να δημιουργούν το πεδίο για την διαμόρφωση μιας άλλης κοινωνίας που νομίζω ότι είναι το ζητούμενο και για τους νέους ανθρώπους σήμερα. Καθώς αυτό που βιώνουν σήμερα βιώνουν τον αποκλεισμό, βιώνουν την ανεργία, βιώνουν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που σίγουρα δεν τους καλύπτει. Στις αρχές Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το κάμπινγκ της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου πεις πού θα γίνει αυτό και γιατί υπάρχει, αξίζει ένας νεολαίος σήμερα να έρθει να επισκεφτεί το κάμπινγκ σας. Το κάμπινγκ της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει 2 με 10 Αυγούστου στην περιοχή Βαφή του Ιθίου. Εμείς επιδιώκουμε αυτό το κάμπινγκ να έχει ένα θεματικό χαρακτήρα σχετικά με όλη αυτή τη διαδικασία ιδιωτικοποίηση των Αιγιαλών η οποία έχει προκύψει. Θεωρούμε ότι η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες είναι εκ των ουγγάνευ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εκτός από την περιβαλλοντική του διάσταση είναι στην πραγματικότητα στοχοποιεί την ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο πλούτο. Νομίζω ότι αν μιλάμε για διακοπές και αν μιλάμε ας πούμε, για ένα πρότυπο αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, που και αυτό θεωρούμε ότι είναι πλούτος ελεύθερος χρόνος για τους νέους ανθρώπους, είναι προϋπόθεση για να καταφέρει ένας νέος άνθρωπος να αναπτύξει πολύπλευρα την προσωπικότητά του. Και άρα λοιπόν το δικό μας κάμπινγκ έρχεται να δώσει διέξοδο σε αυτά τα δύο ζητήματα. Δηλαδή το πόσο από την άποψη του ελεύθερου χρόνου θα μπορέσουμε μέσα από το κάμπινγκ με πολιτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο να δώσουμε τέτοια παιδεία αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αλλά πολύ περισσότερο και μέσω των δράσεών μας να καταφέρουμε να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης παραλίες. Εκεί κοντά που θα κάνουμε το κάμπινγκ είναι η Ελαφώνησος, που είναι μια πολύ όμορφη παραλία η οποία εντάσσεται στο ΤΑΙΠΕΔ και σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Θα προσπαθήσουμε εκεί να κάνουμε ένα ακτιβισμό, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε κεντρικά το ζήτημα ιδιωτικοποίησης των παραλίων, καθώς θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την νεολαία. Και τη σχέση της νεολαίας με τη φύση, τη σχέση της νεολαίας με τις διακοπές στην εξουσία του ελεύθερου χρόνου. Και άρα λοιπόν νομίζω ότι το κάμπινγκ αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση για τους νέους ανθρώπους στο πώς να αξιοποιήσουν τις διακοπές του ελεύθερου χρόνου και τον ελεύθερο τους χρόνο έξω από μια λογική υπερκαταναλωτισμού, μια λογική εμπορευματοποίησης των πάντων, αλλά ακριβώς μέσω της συλλογικότητας, μέσω της αλληλεγγύης, μέσω του πολιτισμού να μπορέσουμε να αναδείξουμε ένα διαφορετικό πρότυπο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και των διακοπών. Στο κάμπινγκ θα γίνουν και άλλες πολιτικές θεματικές συζητήσεις, ναι, πέρα από το πρόγραμμα του κάμπινγκ είναι αρκετά πυκνό. Mm-hmm. Από τις πρώτες δύο μέρες θα γίνουν workshops, τα οποία θα έχουν διάφορα θέματα και σε σχέση με τις επιτροπές τις οποίες έχει συγκροτήσει η οργάνωση, αλλά πολύ περισσότερο ανοίγοντας ζητήματα της συγκυρίας. Θα πραγματοποιηθούν τρεις κεντρικές εκδηλώσεις. Το ένα το θέμα είναι στις 6 Αυγούστου στην Ελαφώνησο, που θα ανοίξουμε το ζήτημα στην ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Στις 7 Αυγούστου θα κάνουμε μια εκδήλωση με θέμα το ποια οργάνωση νεολαίας θέλουμε. Ακριβώς επειδή η νεολαία σήμερα, η ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, είναι σε μια διαδικασία συγκρότησης, κάνει τα πρώτα της βήματα, και άρα λοιπόν θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για τη στρατηγικό προσανατολισμό της οργάνωσης και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργεί. Mm-hmm. Και στις 5 Αυγούστου θα κάνουμε μια εκδήλωση η οποία θέλουμε να ανοιχθεί στην τοπική κοινωνία του Ιθίου, η οποία θα βάζει το ζήτημα της νεολαίας μέσα στην κρίση και το ποιους διεξόδους μπορεί να βρει. Εκτός από αυτό θα γίνει και μια συναυλία με τον Παύλο Παυλίδη. Και πάρα πολλές άλλες μορφές πολιτιστικών δράσεων. Ηλία, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να σε ευχαριστώ.